Σε συναγερμό έχει τεθεί η ελληνική αστυνομία υπό το φόβο επεισοδίων. Έχουμε συνδεθεί με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και το Γρηγόρη Υποζιό. Εκεί, Γρηγόρη, στη 9, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη και φοβούνται αντίπινα. Έτσι ακριβώς είναι, Ματίνα. Καλησπέρα από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εδώ που ο Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα το βράδυ αντιμετωπίζει την Μαρσέη για τα προκριματικά του UEFA Champions League. Υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας στην γύρω περιοχή. Σχεδόν φτάνουν οι περιπολίες μέχρι το γαλάτσι. Υπάρχουν επίσης δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες έχουν έρθει ακόμα και από την επαρχία. Η ΟΠΚΕ, η άμεση δράση, ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας, ειδικά ντρόουν της ελληνικής αστυνομίας, και γίνονται μέχρι και έλεγχοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πούμε ότι είναι έντονη η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχουμε δει κάποιο μπλόκο, δηλαδή, και εμείς ερχόμενοι εδώ πέρα δεν μας σταμάτησε κάποιος να μας ελέγξει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα και αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή με πολιτικά και κάνουν ελέγχους, εποπτεύουν την περιοχή. Το επικίνδυνο είναι ότι νωρίς το απόγευμα είχαμε αναρτήσεις στα social media φίλων της οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι ζητούσαν εκδίκηση για τον θάνατο του 29χρονου Μιχάλη. Εκεί κοιτάνε περισσότερο οι αρχές και η ελληνική αστυνομία, ώστε να προφυλάξουν οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα έρχονται σιγά σιγά τις τελευταίες αυτές δύο ώρες μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάλιστα. Φοβούμενη ανακύκλωση της βίας. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.